Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Είστε εδώ σε ένα ακόμα podcast, τρεις στον αέρα, με τους Τίμο Κουρεμένο, Κώστα Σκιαδά και Δημήτρη Μαλά. Ένα podcast το οποίο δεν θέλει να σας κοιμήσει. Μην ανησυχείτε, έτσι είπαμε να κάνουμε μια διαφορετική εισαγωγή, γιατί δεν ήθελα να κάνει ο Κωστάκης εισαγωγή, αυτό έγινε σήμερα. Ε, αλλά τούτοι θα ξεκινάει η εκπομπή τόσο σεξουαλικά, <ΣΣ> δεν το περίμενε, δεν το περίμενε κανένας Κανένα, κανένα. Μπράβο. Λοιπόν... Για να περάσουμε τώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά, κύριοι. Τι κάνετε, πώ είστε. Πώ περάσατε. Είμαι πάρα πολύ καλά, Δημήτρη. Ε, Πέρασε ένα πολύ όμορφο... Σε πολύ. ...Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω εσύ τι μου. Δημήτρη, να είσαι καλά. Δημήτρη. Μάλιστα. Εσύ πώ είσαι, είσαι καλά σήμερα. Για yeah, είχατε, μου, πήξατε στην E3 και είστε έτσι και οι δύο. Τι πάθατε, yeah. E3 και Xbox. Oh yeah. Oh yeah. Τι είναι, Τίμο. Ο κωστάκι yeah, yeah. θα πήγε καλύτερα αυτή τη φορά με το Xbox. Yeah, ο Τίμος μετά. έχει να μοιραστεί πάρα πολλά μαζί μα σε αυτή την εκπομπή. Βεβαίω, έχω Μην να μοιραστώ. Μείνετε συντονισμένοι, εκπλήξει έρχονται. Να πάμε πρώτα όμω στα σχόλια. Και ας περάσουμε τώρα, γρήγορα, γρήγορα, στα σχόλια μας. Ωραία, από πού θα ξεκινήσουμε του site τα... Τι μου εσύ παίζεις μπαλά, έλα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, λοιπόν, σιγά-σιγά, άντε -σιγά, να ξυπνάμε. Ε, hey! Λοιπόν, ξεκινάμε με τα φανταστικά σχόλια. Πάνω νερούτσος από το Mouse Without Borders. Χρησιμοποιώ το feature και εγώ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έπαιξε grand oh, Αυτό δεν το έξερα, το, το έψαξα. Είναι της Microsoft, αντίστοιχη φάση με το Synergy και, και μεταφέρει με και αρχεία. Very nice. Thank you. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα των ταυτοτήτων το παρομένουμε παιδιά μαζί με το Μετρό τη Θεσσαλονίκη, ακριβώ για να έχουμε πιο σύγχρονα μέσα του κόσμου, αφού όλο ο κόσμο θα τα έχει χρόνια. Εκτό και αν ανακαλύψουν αρχαία ταυτότητα και πάρει το έργο καμιά πενταετία ακόμα, μάλλον και τότε ίδια ήταν. Ε, χωρίς πλάκα, sorry, πόσο... ένα λεπτό για τι ταυτότητε. Ε, ο φίλο έχει δίκιο. Μπορεί να είναι μαζί με το Μετρό τη Θεσσαλονίκη, έχω αρχίσει πλέον να έχω αμφιβολίε. Αν θα γίνει ολόκληρο το project και πόσο γρήγορα θα γίνει. Mm -hmm. Αλλά θα επανέλθουμε ίσω εν ευθέτω χρόνο. Αλλά γενικώ θα έχει καθυστέρηση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Επίση προσθέτει ότι ω μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού, αυτό που λέει ο κύριο Μαλά. Κύριο. Κύριο, είμαι φίλε. Με τι ταυτότητε δεν ισχύει. Ποιο. Ότι πρέπει να δείξει ταυτότητα ή διαβατήριο ακόμα και μέσα στη ζώνη Σέγγεν. Λέει. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν χρειάζεται να δείξει διαβατήριο. Στο... Ο ή... κόσμο βλέπει, Δημήτρη μου, όπω λέει και ο τριαντάφυλλο. Ο κόσμο βλέπει. <laughs> ναι, ξαναλέω για να το ξεκαθαρίσω. Όταν κάνει self-check, όταν κάνει self-boarding και μόνο τότε, δεν χρειάζεται να δείξει ταυτότητα. Αυτό είπα. Ταυτότητα κάνουν για να δουν αν το ειστήριο αντιπροσωπεύει αυτόν. Δηλαδή, το όνομα του ειστήριου είναι ο ίδιο άνθρωπο. Αυτό είναι. Αλλιώ δεν χρειάζεται. Στο τρένο δεν σου ζητάνε ταυτότητα για να μπει στο τρένο το, το, τρένο, <συλίως> άλλο, το <συλίως> άλλο το τρένο, άλλο το αεροπλάνο. Το τρένο, άλλο το αεροπλάνο. Το τρένο είναι σε ράγε, το αεροπλάνο σε αιώνο αέρα. Το τρένο. Καλά, εντάξει. Τα τρένα, ξέρετε, στην, στο εξωτερικό, στην κεντρική Ευρώπη, χρησιμοποιούν για να αλλάζουν και χώρε μεταξύ του. Πάνω από Ολλανδία, Βέλγιο, <συλίως> Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία. Όλα τα κάνουν. Οπότε δεν έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ κάπου εκεί στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι ένα ταξίδι που είχα κάνει και ξαφνικά. Με κάτι θορύβου, με τρένο, ε. Και ξαφνικά, ρε, παιδιά, βρίσκεται το τρένο μέσα σε ένα ferry boat, σε ένα πλοίο. Και από τρένο ήμουνα στη θάλασσα μέσα. Δεν θυμάμαι πώ και τι έγινε. Βγήκα έξω στο κατάστημα, έβλεπα. Δεν θυμάμαι Δράκους, τι έγινε. έβλεπα μανιτάρια. Δεν θυμάμαι πού ήμουνα. Έτσι, στην Ολλανδία. Παίζει αυτό πάντω γενικώ. Ναι. Να... Υπάρχει τρόπο. Και μάλιστα. Είχε τι ράγε μέσα στο πλοίο. Υπάρχει και λιμάνι στην Ελλάδα με τέτοιου είδου υποδομή. Ναι, οκ. Okay. Του Βόλου. Για πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά σχόλια. Λοιπόν, για ήρεμα, ε, ήρεμα. Ο, Πανα, ο Παναγιώτης Γαζής βλέποντας το επεισόδιο <laughs> να πω ότι για τα Windows 10 όντω είναι ακόμα σε πολύ κακή κατάσταση. Mm. Όχι μόνο μπλε οθόνε, αλλά πλέον εξαφανίζει αρχαία και φακέλου από την επιφάνεια εργασία όποτε του καπνίσει. Ah. Από προσωπική εμπειρία θα πω, μακάρι να μπει επιτέλου σε μια σειρά από το macOS, για να μην σπαμάρει update συνέχεια και να διορθώνει bugs δημιουργώντα καινούργια προβλήματα. Sorry για το μεγάλο σχόλιο. Keep going. Πάντα. Έτσι. Next. Και ένα φανταστικό ακροατή λέει: Μπορούμε να βγάλουμε μετά το μπλε ανοιχτό και το μπλε μαρεν, το μπλε τη οθόνη των windows. Okay. Βεβαίω. Εν τω μεταξύ, δεν έχετε, έχετε πάει ότι είναι δεδομένο ότι θα, θα ονομάζονται 11. Γιατί έχει βγάλει, Κι, και, έχει βγάλει και άλλο ένα teaser βίντεο 11 λεπτό με τα startup mm. mm. e, sounds. Ναι. Και εννοείται ότι θα έχει καινούριο startup sound. Αν και δεν mm -hmm. εντάξει ποιο βάζει τώρα startup sound. E, αλλά ναι, αυτό το βίντεο έχει διάρκεια 11 λεπτά ακριβώ. Επίσης... Αν είχαν λίγο δημιουργική σκέψη, θα μπορούσαν να βάλουν παρουσιάστρια την Eleven. <ΣΣ> <ΣΣ> Σωστό. Αλλά περίμενε, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει γίνει η παρουσίαση. 24 Ιουνίου. Έτσι. αλλά ναι. ή θα μπορούσαν να τη βάλουν σε τρέιλερ την Eleven, mm. στο Stranger Things, να παρουσιάζει το νέο τρέιλερ του Stranger Things και πότε κυκλοφορεί επιτέλου η καινούργια σεζόν. Ναι. Στα Windows 11. Έλα, όντω. Πάμε, επόμενο. Eleven. Ε, σε γενικέ γραμμέ, όντω αδιάφοροι WWDC, αλλά προσωπικά μου κέντρισε το ενδιαφέρον, λέει ο Πασχάλη, το focus στο οποίο, δε, στο οποίο δεν αναφερθήκατε. Το focus τι είναι? Είναι αυτό που σαν το πεστό, σαν το φεγγαράκι, σαν το silent, πώ το λέει. Ά, α, α, ναι. so, do not disturb. Okay. Αυτή τη φάση που του ορίζει ποιε εφαρμογέ θα σου κάνει, ποια χρησιμοποιήσει και στην ουσία σου κάνει clear τι υπόλοιπε και δεν σε ενοχλούν. Okay. Okay. Δεν είχε μεγάλη καλύτερο. είδηση το WWDC. Αλλιώ είχε μικρά πραγματάκια από αυτού που είναι στο οικοσύστημα τη Apple. Mm. Κάποιοι mm. θα του βολέψουν πάρα πολύ. Όπω το φίλο που είπε για το Focus. Κάποιον άλλο θα το βολέψει η ιστορία με το FaceTime. ή αυτό το, με το mouse που είπαμε, το Universal Panther. Και λέει ότι είναι από του βασικού λόγου που σκέφτεται να αλλάξει μετά από 12 χρόνια με Android. Μην το κάνει. Do ναι, όντω μη το, το κάνει. Δεν αξίζει. Πραγματικά. Θα σου φανούν όλα πολύ περίεργα και μετά θα λες ότι είναι χάλια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα του φύγει μια περιουσία σε να το κάνει, αλλά οκ. Okay. Ναι, Εντάξει. Λοιπόν, ε, ο Άγγελος λέει ότι η προσωπικά τα νέα του WWC μου έκανε έστει πόσο σνομπάρετε και αγαπάτε να μισείτε την άπλη. Αυτό λέει ο κύριο. Σε σχέση με του Αμερικαν... Αμερικάνους Αμερικάνου δημοσιογράφου YouTuber που βλέπουμε. Μεγάλη διαφορά στην οτροπία. Εκεί σαν να είναι το default η Apple και οι άλλε εταιρείε Microsoft για Windows, Google okay. και Android, ο Afterthought. Εντάξει. Εκτό ότι άνοιξε FaceTime και σε όλου. Okay, το... Άντως, δεν ξέρω και εσύ τι αν το είδε. Γενικότερα η Apple ε, τα τελευταία χρόνια και φέτο πολύ περισσότερο έχει γίνει εξωστρεφής στο θέμα του publicity εκεί, που ήταν και καλά, είμαστε υπεράνομοι, μα πρίζετε τα ούμπαλα, θα σας πούμε ότι θέλουμε να σας πούμε. Τώρα πήρε βάνα ο Φεντερίνη και άλλο ένα σε όλους τους YouTubers, ε, και δε, βασικά δεν ξέρω κανένα YouTuber από όλους αυτούς που δώσανε μινι-συνεντεύξεις. Mm -hmm. Φυσικά στο Gruber κανονικά πάντα έχουν εκπομπή, πηγαίνουνε. Ε, εντάξει. Τώρα, αν να... εμείς είμαστε κατά της Apple, είναι δεδομένο ότι όλοι είμαστε κατά της Apple. Να, ε, δεν είμαστε. Κάτι... Δεν είμαστε κατά ε, της Apple, ούτε είναι. Απλώς, ε, να πω κάτι στο φίλο. Οι Αμερικάνοι γενικώ, και επειδή πολλές πληροφορίες παίρνουμε από τους Αμερικανούς γενικότερα, γιατί διαβάζουμε τέτοιο, έχουν πολύ φόκου στην Apple, γιατί η Apple εκεί παρά πολύ μεγάλα μερίδια. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο, ας πούμε, το μερίδιο του Macintosh, σε ελάχιστε χώρε είναι πάνω από 10%. Ναι. Και πολλοί ναι. μπορεί να λέω σε ορισμένε. Αλλά είναι δεδομένο ότι Υπό... θα ανέβει αυτό το ποσοστό τώρα με τα παλιά και τα καινούργια. Με τα έμενα, ναι. ναι, αλλά δεν θα φτάσει η 20 δεν πρέπει να χτυπήσει την Dell ή την HP. Μην το λε. Για να δούμε. Την ναι. Dell μπορεί. Την Dell μπορεί. Ναι, οκ, okay. ένα. Δεύτερον, στα κινητά, στα smartphones, με ξέρει στην Αμερική, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, το μερίδιο τη Apple σε τεμάχια. Είναι 12-13%. Δεν ναι. ναι, παραπάνω. Αλλά ρωτάς την Apple και σου λέει, κλαίει η γάτα μου. Ας πάνουμε τα κέρδη να τα δούμε και, 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 και κλαίμε όλοι οι υπόλοιποι. Άρα θέλω να πω ότι, ξέρεις, δεν είναι το κέντρο του κόσμου η Apple, Δηλαδή Πολύ περισσότερος κόσμος είναι στα Android και στα Windows. Mm -hmm. Οπότε, δεν το Δηλαδή Οι δηλαδή, Αμερικάνοι το έχουν και δεν είναι Αμερικάνικη εταιρεία κιόλας. Είναι και μία... Σε hardware, είναι μισό το σε μο... hardware το μοντέλο που ακολουθεί η Apple, προσπάθησε να τα ακολουθήσει, αν θυμάσαι, και με την εποχή του Mac. Κλειστό οικοσύστημα, εντάξει, δεν δίνουμε πουθενά άλλο το λειτουργικό μας σύστημα. Και τι έγινε, περιορίστηκε πάρα πολύ. Ήρθαν τα PC, σάρωσαν με την Microsoft και την DOS, παρε παρε-Windows εσύ κατασκευαστή και φυσικά με τις επιθετικές τακτικές και τις οι μονοπωλιακέ τακτικέ καθαρά τη Microsoft. Εντάξει. Το μοντέλο όμω αυτό τη βγήκε απόλυτα το ίδιο και ε, απαράλλαχτο στην περίπτωση των smartphone, του iPhone. Γιατί, εγώ πιστεύω γιατί, γιατί το iPhone ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Γι' αυτό τέλο. Στην από... UI ναι, ήταν. Σε όλα ήταν. Οπότε ήταν. μέχρι. Έβαλε μια καινούργια αγορά. 4-15 καινούργιε αγορέ έχει βγάλει. Και μία των οποίων είναι και το App Store, α πούμε. Ε, οπότε, τι ψάχνει να δεις, Όλα οι πλανήτε ευθυγραμμίστηκαν το 2007. Και τα apps επίση. Και, τα, και τα app, ο όρος apps, γιατί και τότε, πήγαμε apps. τα προγράμματα. Ναι, ναι, ναι. Και πάλι καλά σου λέω που είδαμε και το App Store που σου λέω είχε τέτοια δυναμική το iPhone που παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της ομάδας εκεί πέρα να μην βγάλουν το App Store ή, ξέρεις, την κλασική Apple που θέλει όλα να τα ελέγχει αλλά το έφτιαξε και αυτό φοβερά όμορφα. Τέλος. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα πρέπει να τα δούμε όλα με μια διαφορετική σκοπιά και γι' αυτό τρώει ε, ξύλο Α, και φαντάζομαι ότι θα φάει περισσότερο με τις ε, αποφάσεις που περιμένουμε για το payment σύστημα τη και για το App Store. Να δούμε. Να δούμε. Για μπροχώρα, Τίμου. Καλησπέρα από το Θοδώρο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα. Ε, η καταβολή θα σταματήσει στα site, λέει ο Χρήστος. Όταν τα site καταλάβουν ότι όταν λε κάτι διαθέσιμο πρέπει να το έχει κιόλα, προσωπικά πιστοτική μόνο σε μεγάλα site, σε πιο μικρά μόνο αντικαταβολή και όποτε θέλουν να στα στείλουν. Συμφωνώ πολύ το με αυτό το πράγμα. Και ξέρω κιόλα και προσωπική εμπειρία από όλα sites που λένε άμε, ε, άμεση διάθεση και δεν υπάρχει καμία άμεση διάθεση. Απλά το βάζουν για να, γίνει, να πέσει παραγγελία και να, ε, πώς το πω, ε, να επενδύσουν στο ότι θα περιμένεις. θα περιμένεις, θα περιμένεις αυτό. Mm -hmm. okay. Ο, ο Μίμη ή η Μίμη, κανείς δεν ξέρει, πήρα πρόσφατα Fitbit και η παρέα σας είναι πλέον ιδιαίτερα καλοδεχόμενη στις περιπάτους μου. Mm -hmm. Βέβαια, σμερά κλείς. Ε, Ο Κούν δεν τίθεται θέμα σύγκριση μεταξύ Windows 10 και 7. Τα Windows XP του 2001 επί <ΣΣ2> 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 παντοκρατίας ορθόδοξου Πασόκ είναι τα κορυφαία. Τα χρησιμοποιούσα μέχρι το 2016, επαναγκάστηκα να τα αλλάξω δυστυχώ. Ε, θα συμφωνήσω με το φίλο. Θα συμφωνήσω με το φίλο. Μόνο και μόνο για το σχόλιο περί Ορθόδοξ Πασόκ. Νομίζω ότι. Ναι. Αν και φίλε, το 2001 δεν έχει Ορθόδοξ Πασόκ. Τέλο πάντων. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Εντάξει, mm -hmm. πάμε στα Windows 95. Τότε τα καλύτερα Windows που είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τότε. Εννοείται, φίλε. <laughs> Σε 15 δισκέδε πόσο ήταν, ούτε που θυμάμαι. Όχι, εγώ τα πήρα προεγκατιστημένα. Α, εγώ είχα πάρει, είχα πάρει το πρώτο. Και CD το, το, η, το είχα πάρει. Η, η μάνα μου είχε πάρει υπολογιστή από, τα, όχι, από το Μαρινόπουλο. Mm, από από το σουπερμα, Μαρινόπουλο. Ναι, ναι, από ένα σούπερ μάρκετ είχε προσφορά. Και είχανε δώσει, είχαν δώσει το τάουερ και δίπλα δώρο 15 δισκέτες για να εγκαταστήσεις τα Windows μόνο σου. Εγώ με τα Windows 95 <laughs> ήμουν τρελαμένος τελείως από την αρχή της ανακοίνωσής τους. Θυμάμαι κιόλας ότι περίμενα πώς και πώς την πρώτη μπέτα. Και άμα όσοι μα ακούνε και είστε κάποια ηλικία, θυμάστε πώ παίρναμε τότε τα πειρατικά. Ε, με κάτι συνταγή που στο ταχυδρομείο ναι. και όλα αυτά. Οπότε έπαιζα πάρα πολύ δυνατά με τι ΜΠΕΤΑ των Windows και είχαν αλλάξει και πάρα πολύ. Ε, το λειτουργικό για αυτέ, σε αυτή την τελική έκδοση, στην καρδιάρκεια των ΜΠΕΤΑ εκδόσεων, είχε αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα 3.1. Εγώ θυμάμαι. έγραψα θέμα. Ναι. <laughs> Έγραφα θέματα τότε. Είχα ξεκινήσει να δουλεύω δημοσιογραφία και έγραφα για τα Windows 95. Τι μου λε τώρα, ε, Εγώ έδινα εξετάσει στο δημοτικό. Λάγκωψε τι φλακίε τώρα, και εσύ. Αλήθεια. <laughs> <Τις περιβολές. laughs> okay. Αλήθεια. Παίρνει να πήγαινε έκτι δημοτικό όταν βγήκαν τα Windows 95. <laughs> Όχι, όντω. Δημήτρη, μην το ψάχνει. Αυτό ισχύει. <laughs> Προ, Προφανώ. <laughs> τι τραβάω. Τι τραβά, όπω λέει και ένα φίλο, πρέπει να σα κόψω εσά από εδώ. Να κάνω το podcast λέει, ο, με του φίλου μου. Ο, ο, προ, ο αυτό, αυτό, λέει ακριβώ. Ότι ε, Δημήτρη ψήσου να κάνουμε podcast για σειρέ με εμά του φίλου σου και όχι με αυτά τα πειραχτήρια. Ναι, παιδιά, και όποτε και θέλετε, θα... στείλτε μηνύματα να κάνουμε. Ανοιχτό για podcast, ελεύθερο χρόνο έχει άπειρο. Μπορείτε <laughs> να κάνετε <laughs> ναι, ναι, ό,τι θέλετε. Ναι. Αυτό. Δημήτρη, θέλετε ένα podcast, φωνάξτε τον και το κάνετε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ε, Κώστα Χελιώτη, δίπλωμα παρακαλώ. Ορίστε, έχω ψηφιακό πορτοφόλι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχετε, το δίπλωμά μου είναι σε ψηφιακή μορφή στο πορτοφόλι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάκι, φέρε το μηχανάκι, αυτό είναι πιωμένο. Εγώ βασικά πολλέ φορέ φεύγω από το σπίτι χωρί πορτοφόλι. Ε, το δίπλωμά μου το έχω στο OneDrive. Οπότε. Και εγώ το ίδιο κάνω, θέλω να ξέρει. Ναι, θεωρώ ότι αν με σταματήσουν που ναι, δείξε ταυτότητα, δείξε το δίπλωμά σου, πω, ορίστε, παιδιά. Τώρα, άμα θα φάω τη 200, νομίζω τόσο είναι, θα σας ενημερώσω για να ξέρετε. Για ποιο Αλλά... πράγμα, για το δίπλωμα? Ναι, άμα τους κάνει όταν, αυτό. Όταν εδηγάς. να Ναι, πρέπει να σε σταματήσουν και, και σου πούνε το δίπλωμα οδήγησή σου. Α, άμα οδηγά, όχι στον δρόμο. Άμα σταματήσουν περπατά και σου πούνε. Όχι, τώρα εντάξει, όχι, εντάξει. δεν έχουμε χούντα. Άμα σου λέω, πώ το λένε, ε, σε σταματήσουν για έλεγχο και του δείξει ναι. τα αρχεία, το πώ που, που έχει κανάρι. Ναι, ναι. τα δέχονται. Άμα ξέρει κανεί να μα απαντήσει, πείτε μου, γιατί εγώ έτσι βαδίζω. Εγώ πάντω σε ΚΕΠ έχω περάσει τη φωτογραφία ταυτότητα από το κινητό. Okay. Οπότε μπορεί. και σε αστυνομικό τμήμα το έχω περάσει. Mm -hmm. Αυτό. Αλλά τι να κάνει. Του έδειξα από το τρει στον αέρα για να μην πιστέψουν ότι είμαι εγώ αυτό mm -hmm. που λέω ότι είμαι. Mm -hmm. mm -hmm. δεν γινότανε. Mm -hmm. Λοιπόν, ο Γκέκα Νταπαπ λέει ένα βασικό ερώτημα ότι για ποιο λόγο δεν υπάρχει αριθμομηχανή στο iPad και γιατί δεν την έχουν ανακοινώσει. <laughs> Καιρό υπάρχει. <coughs> mm? Καιρό υπάρχει. Ναι. Ε, αφού ε, το ε... αλλάξατε, ρε φιλέ. Όχι, τι, και παλιά θυμάμαι. Ότι... Δεν update το weather. Ναι, στο iPhone. Ναι, Απλά, στο δεν θυμ... Απλά δεν θυμάμαι αν. Γιατί πάντα λέγαμε δεν έχει υπολογιστεί τέτοιο αριθμομηχανή στο iPad και ούτε ναι. καιρό. Αλλά δεν ξέρω μήπω βάλω το καιρό και η αριθμομηχανή ακόμα είναι. Εγώ νομίζω ότι το κρατάνε άσωστο μανίκι για κάποια καλή WWDC που δεν θα έχουν τίποτα άλλο ναι. να ανακοινώσουν. Θα βάλουμε καιρό. <laughs> θα βάλουμε αριθμομηχανή. Λοιπόν, Logitech Flow υπάρχει εδώ και χρόνια. Mm. Σαν feature στα ποντίκια τη. Ναι, οκ, okay, υπάρχει φυσικά. Ε, το Άιρισο όμω, με το που άρχισε να το χρησιμοποιεί ο κόσμο από δωρεάν, ξεκίνησε να χρεώνει. Mm. Το Eurobank ειδικά χρεώνει ένα 20 το έμβασμα. Ισχύει. Εν ε, ε, πάντως... 20 το έχει φτάσει η Eurobank. Ναι, yeah. yeah. έτσι φαίνεται. Oh, δεν έχω Eurobank. Δεν ξέρω. Δηλαδή, στην Αλφα δεν μου χρεώνει τίποτα. Γι' αυτό το λέω. Δεν... Okay. Okay. Ναι, okay Αυτό πρέπει να το δούμε πάντω. Δεν ξέρω αν δεν χρεώνει τίποτα. Μήπω στην κάρτα που έχει δηλωμένη και χρεώνει σε άλλη τράπεζα το να το λογαριασμό, Με λογαριασμό είναι το ID, δεν είναι με κάρτα. Μισό. Ναι, αυτό, ναι, με λογαριασμό. Ή από την ίδια τράπεζα. Ε, δεν ξέρω, παιδιά. Το έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ. Ε, Πέρα από το Scrooge Plus και τα θετικά του, να πούμε ότι το Scrooge ανέβασε και τα μεταφορικά από 2 σε 2,5%. Πείτε μου ότι δεν σε περισσότερο να στραφείς προς τη νέα του υπηρεσία. Mm, ναι, δεν ξέρω τώρα πόσο έχουν αυξήσει τις, το δωρεάν. Το δωρεάν δεν είπαμε ότι ίσχυε από τα 50 ευρώ και πάνω. Τα 40 δεν είναι. Δεν θυμάμαι. Πάντως θα ήταν σίγουρα 20 που είναι το πλάσ. Ε... Ε, καλά, και τα αλλά... δύο ευρώ είναι και ανάλογα από το κατάστημα, ρε παιδιά. Είναι και ανάλογα από το κατάστημα. κατάστημα. Δηλαδή, μπορεί και το κατάστημα να. Αλλά... αλλά με το ξέρω του καλάθι δεν γίνονταν αυτό. Με το, το ξέρω. Αυτό το καλάθι αυτό Οι ήταν. Οι πρώτε πληροφορίε μου είναι ότι πάει, πάει πάρα πολύ καλά το Plus, Αυτό. Άξι, θα δείξει. Είναι Άξ. μια άλλη συζήτηση αυτή. Mm -hmm. λοιπόν. Αυτά. Όχι, έχει, και, έχει, έχει, έχει στο site έτοιμο. Α, να δω το site, περιμένετε. Α wow. το, το πω εγώ στο, multiverse στη, στη γι, στο <laughs> multiverse στη Γη 666. <laughs> ο, ο, ο μαλάς είναι ο κουρεμένο και ο κουρεμένο ο μαλά. Ο ευεργέτη σε όλε τι Earths είναι πάντα ευεργέτη. Μακάρι η Κοσμοτέ να κάνει και άλλε εταιρείε να κουνηθούν γιατί είναι τραγικέ. 4G Vodafone 12 Mbps και η Κοσμοτέ στο ίδιο σημείο με το ίδιο κινητό 125. Μικρή διαφορά. Οκ, ε, okay, αλλά. Τι, τι, διαφορά, τι κάνεις εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο και θες παραπάνω από 12. Γιατί σε πειράζει, έχει έχεις άλλο 125 γιατί να είσαι με τα 12, δεν καταλαβαίνω. Κάτι θα θέλεις να κάνεις, τέλος πάντων. Τι, 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 μπορεί να θέλεις. Μπορεί να θέλεις να ανεβάσει ένα βίντεο ρε φίλε εκείνη την ώρα. Όχι, κάτσε, ο Τίμος κάνει πώς τον είναι τώρα, έχει βγάλει την τέτοια, την, το συμπέρασμα, ότι δεν χρειάζεται παραπάνω από 12, οπότε οκ. Okay. Στον δρόμο! ο, 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 ο άνθρωπο, Τίμα, <στις> πόσα gigabyte χρησιμοποιεί το μήνα. Δεν έχω γνώση πάνω σε αυτό ένα το θέμα. Ένα σαραντάρι αν θυμάμαι έχω καλά έχεις <στις> πει. Ναι, και θυμάμαι ότι ο Ήλιος χρησιμοποίησε ένα σαραντάρι και θυμάμαι ότι το είχα πει εγώ, «Καλά, τι τα κάνεις τόσο απαλά, μου λες, ε, τα χρησιμοποιώ». Ε, το ίδιο είναι και εδώ. Ο, <στις> ο Χάβικ <Χαβη>. ο <στις> λέει, «Περί Windows 11 θα ήθελα auto-save σε folder του Snippet Sketch, καλύτερο UAC». Mm, <στις> τι είναι το Snippet Sketch. Ένα προγραμματάκι νομίζω αυτό ah. μέσα που για screenshot το UOAC, ah. αυτό το ξεχάσαμε, τι το θυμήθηκες. Το Ένωση παλιών και νέων μενού πληγών των Windows, εννοείται, αυτό το περιμένω πως και πώς και εγώ. Λιγότερα telematics, αυτά είναι τα στοιχεία ε, τηλεμετρίας που κρατάει η Microsoft και έχει γίνει τριχατριχιά με αυτό το θέμα. Τι ήταν τηλεμετρία ε, ότι τι, πόσες φορές άνοιξε μια εφαρμογή, Α. ε, πώς τη χειρίζεσαι, ρε λοιπόν, παιδί μου, τέλος πάντων. Αλλά είναι ανώνυμα δεδομένα, τα οποία μάζευε η Microsoft και είναι ένας χαμός τότε με το Windows 10. Ε, και εντάξει, έβγαλε κάποιες νέες δικλίδες και καλά να μην τα ασθένει όλα, αλλά κάποια τα ασθένει. Οκ, ε, okay, και κάποιο το, το πειράζει και αυτό. Εμένα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τέλο πάντων. Νομίζω αυτό που χάσετε, λέω, φώτα 75 για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, είναι ότι σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση πω τα προσωπικά σου δεδομένα θα μείνουν στην Ευρώπη. Είναι σωστό αυτό που είπατε για κοινή κουλτούρα, είναι και θέμα ποιο έχει την πληροφορία. Την ξέρουμε πολύ καλά την Ευρώπη την αλλεργία που έχει γενικότερα με το θέμα τη ιδιωτικότητα και πολύ καλά κάνει. Ενάξει, και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με τα δεδομένα. Mm. Τι άλλο. Yeah. Ο Κώστα Απ λέει WWDC βαρεμάρα. Εντάξει. Και ο Icetar γενικώ ότι η ανακοινώση τη Apple ήταν άλλη μια απογοήτευση και ότι είναι η τέταρτη έκδοση λειτουργικού σειρά με δεμένε αλλαγέ. Ναι. Okay. Απλά ξέρετε, το κάνουμε όταν είναι στα βουλή τη αντίστοιχη φάση. Είμαστε πολύ πιο Είναι πολύ πιο φανατικοί οι οπαδοί ναι. τη Apple. Ναι. Και το λέω οπαδοί με την κανονική έννοια του οπαδού. Εντάξει. Γιατί εκεί έχει καταντήσει όρες ώρε. Λοιπόν. Ο Χάτσο, ο οποίο λέει: Παιδιά, σε ακούω από την πρώτη μέρα τη εκπομπή, αλλά είναι πρώτη φορά που γράφω. Επειδή έχω υψηλά στάνταρ, θα πω ότι είναι μια καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ωστόσο, θα πω τα συγχαρητήριά μου, μια και είναι το πρώτο σχόλιο, δεν θα πω κάτι, μη φάω πολύ ώρα από την εκπομπή. Αν και είχα πολλά να πω για την Apple. Πε τα. Ωραία, φίλε, γι' αυτό έχετε τα σχόλια, για να γράφετε. Εμεί δεν θα πούμε σε κανένα που <laughs> γράφει. Πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα μα. Βασικά, ποια θέματα δεν έχουμε και πολλά. Η 3 είναι το κεντρικό θέμα. Άρα, η στον αέρα. Για πέστε λοιπόν τι έγινε στην Ιθρή. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας πώς σου φάνηκε η Ιθρή. πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν παρακολούθησα κα. Πώς σου φάνηκαν τα προϊόντα που ανακοινώσαν οι εταιρείε. Εξαιρετικά σημαντικές ανακοινώσει. και καλά, έπρεπε να ακούσει για τα μερίδια τι γινόταν εκεί πέρα. Όπω, όλη την ώρα. Λοιπόν, η παρουσίαση τη Microsoft ήταν μόνο games. Εγώ όλες ξενέ... οι παρουσιάσει ήταν μόνο games. Ποιε όλε. Και των προηγούμενων ημερών. Ε, όχι, γιατί προηγήθηκε εννοείται η, το business plan της Microsoft και του Xbox δύο μέρες πριν μέσω, ξέρεις, ενός blog post που είχε και ένα βίντεο ε, μια συνέντευξη που έκανε ο Ναντέλα με τον Phil Spencer του Xbox όπου εκεί πέρα λέει ξεκάθαρα το ποιο είναι το μελλοντικό πλάνο του Xbox. και χθε, α πούμε, προχθέ την E3, είδαμε τα games που θα δώσει έμφαση τα επόμενα δύο χρόνια η Microsoft. Εγώ νομίζω ότι Δημήτρη, εσύ είναι πιο πολύ σε. Πώ το λένε, σε ενδιαφέρει Η ανακοίνωση που έγινε πριν τρει-τέσσερι μέρε, που είναι μια φράση όλη, το Xbox παντού. Που σημαίνει τι, ότι. Είναι gaming παντού. Το, Cloud Gaming. Το, η Cloud Gaming υπηρεσία της Microsoft η οποία πλέον το καταλάβουμε λέγεται Xbox Cloud Gaming πολύ mm. ψαχμένο. Ε, Έχουν θέμα με τις ονομασίες. <laughs> ναι. Στην Αυτή, τοπογραφία πώς είναι. Δεν έχει. Δεν εξ... εξ, X. εξ ναι, τι? Xbox Κάτσε Xbox Cloud Gaming. Ναι, Xbox βγαίνει, CG. Δεν βγάζει νόημα. Xbox CG. Xbox Άστο. Άστο. Λοιπόν, και τι σου λέει, ότι το Xbox πρώτα απ' το hardware γίνεται obsolete, πως όλες τις Ελληνές δεν χρειάζεται πλέον hardware, θα μπορείς να συνδέσεις ένα Bluetooth χειριστήριο στην τηλεόρασή σου, να κατεβάσεις την εφαρμογή και να παίξεις από εκεί τα αγαπημένα σου παιχνίδια που υπάρχουν στο Game Pass. Ή ε, που... στο κινητό και... αυτό, θα μπορεί να το κάνει και στο κινητό. Το κάνει ήδη στο κινητό μέσω Android. Απλά θα επεκταθεί αυτό μέσω εφαρμογών που θα κυκλοφορήσουν χ... ε, πολύ σύντομα ε, για τι πιο δημοφιλεί πλατφόρμε τηλεοράσεων. Και εννοεί φυσικά LG, Samsung και ε, Android TV, φαντάζομαι. Mm -hmm. Είναι δεδομένο βασικά τι φαντάζομαι. Και φτιάχνει και streaming devices επίση, σε περίπτωση που η τηλεόραση δεν τα υποστηρίζει. Έχω. Ένα Chromecast, απλά Xbox, φαντάσου το το οποίο θα προσθέτει αυτή τη δυνατότητα σύνδεση με την υπηρεσία cloud gaming. Τώρα, εννοείται ότι πρέπει να έχει πολύ καλή σύνδεση ίντερνετ για να έχει ε, πολύ καλή απόδοση παιχνιδιού. Μήπω. Να το πει, να το πάει να το πει. Πε το Δημήτρη. 5G. <laughs> Γιατί <laughs> δεν <πέρα> έχει 5G. <laughs> ναι, νομίζω εσύ ακόμα, δεν, δηλαδή, ακόμα το 5G δεν μπορώ να σου, το... να σου πω ότι είναι σίγουρο ότι θα είναι ε, σταθερό για μια τόσο απαιτητική υπηρεσία όπως είναι αυτή του gaming που θέλεις και πάρα πολύ, σχεδόν μη δεν θέλεις ping για να ειδικό όταν παίζεις ούτε games και όλα θες, αυτά. ναι, τι, γι' αυτό θες 5G. Το ιδανικό, ναι. τι άλλο. Ναι, αυτό... στη, θεωρία, στη θεωρία βγαίνει, ναι. Απλά... Στην θεωρία, στην... Εκεί, παιδιά, μισό λεπτό. Εκεί πέρα είναι τι ακριβώς θα πάει να δώσει ο τηλεπιγενειακός πάροχος. Μην mm -hmm. το ξεχνάτε. Yeah. Κι αν στην Αμερική κάνει μια συμφωνία η Microsoft με την T-Mobile ε, τη ή με την AT&T ή με την Verizon για κάτι τέτοιο και είναι ικανή ακόμα και να πάει να δώσει και Edge Gaming, δηλαδή να δώσει στο Edge το, στη, στην κεραία να έχει σερβερ, υπάρχουν τέτοιες ιστορίες σε περιοχές να έχεις σερβερ στην κεραία που να είναι ακόμα χαμηλότερο η απόκριση. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι πολύ πιο ε, ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή που είναι να έχεις μια σύνδεση 20, 30, 40 ε, Μππ π.χ. και να μπορείς να συνδεθείς στην υπηρεσία. Ας πούμε στην Ελλάδα δεν την υποστηρίζει ακόμα. Το πότε θα την ναι, γιατί, γιατί, εννοείται ότι ε, πρέπει να έχει κοντά σου Azure Cloud για να έχει και πολύ καλύτερη απόδοση. Δηλαδή Αυτό... όταν θα γίνει το data center της Microsoft στην Ελλάδα θα το υποστηρίζει. Που, δεδομένου. Εννοείται θα το υποστηρίζει. Και μάλιστα και από τη στιγμή που θα γίνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα θα είναι στις πρώτες χώρες που θα ρανσάνονται τέτοιες υπηρεσίες. Θα είμαστε επιλωτικοί. Να κάνω μια παρέμβαση για το data center της Microsoft κάτι που άκουσα ή δεν θέλω. Α, για πες το. Ε, άκουσα ότι έχουν κλείσει τις τοποθεσίες, δεν μου πάνε πού, τις τρεις τοποθεσίες. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Okay. Πως, α, θα είναι Ο... οι και θα είναι τρεις στον αέρα. Δεν θα είναι σε πολύ Είσαι. μεγάλη απόσταση κόστα και αδά, γιατί με τον τίμο μου... Κουρεμένο δεν μπορεί να συζητήσει νομίζω σοβαρά εδώ και χρόνια, αλλά εντάξει. Ε, Κάτσι δεν θα είναι στο Λαύριο. Δεν έχω καταλάβει πλέον. Και να σου πω και κάτι: αρχίζω πλέον να πιστεύω ότι δεν είχαν γίνει και πολλέ προετοιμασίε πριν την ανακύρωση από τον Πρωθυπουργό. Καλά. Θα δούμε. Αυτό αρχίζει να το πιστεύω. Αλλά τέλο πάντων, μπορεί να κάνω λάθο. Ωραία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Θα είναι από τι λίγε. Επόμενη είδηση, πάλι αναφέρομαι όχι στην παρουσίαση στην e αλλά στην, ε, uh, στο μήνυμα που είχαν βγάλει, είναι ότι θα επεκταθεί αυτό το σύστημα του Xbox All Access uh, και σε άλλες χώρες. Mm. Θυμάστε αυτό τι είναι, ότι πηγαίνεις όπως παίρνεις ένα κινητό από έναν πάροχο, από ένα κατάστημα και το βάζεις σε 24 δόσεις uh, και εδώ πέρα σε πολλές χώρες έχει βγάλει ένα αντίστοιχο σύστημα που παίρνει στην κονσόλα, Παίρνει δύο χρόνια συμβόλαιο στο Game Pass. Leasing φάση. Leasing φάση και το ξοφλεί με δόσει και σου μένει φυσικά, δεν το επιστρέφει. Mm -hmm. Απλά με δόσει το παίρνει. Απίσημα από τη Microsoft αυτό το πράγμα. Μετά θα βγάλει και άλλε υπηρεσίε, δεν είπε τίποτα άλλο. Ε, το PC πάρα πολύ έμφαση εκεί πέρα, ότι φυσικά θα έρθει και εκεί το cloud gaming, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις super booper PC, ακόμα και ένα MacBook να έχεις, ας πούμε, που έχουν τσακωθεί με το gaming εδώ και πολλά χρόνια, θα μπορείς να παίζεις παιχνιδάρες μέσω της υπηρεσία αυτής και μέσω, όπως το λένε, όπου τις επιτρέπει μέσω του browser, δηλαδή στο iOS με τις βλακίες που κάνει η Apple, αλλά φαίνεται ότι τεχνικά γίνεται κάτι τέτοιο, πολύ θα να το δοκιμάσω, πώς γίνεται cloud gaming service από Safari, Αυτά από ό,τι έχει σχέση ε, με την ανακοίνωση αυτή. Μετά πάμε στην e okay, Ο, ο, ο κρατάει σημειώσει από αυτά <laughs> που <laughs> που <πες>, το <laughs> βλέπει έτσι και κανονικά. Λοιπόν, ε, από την παρουσίαση έχω <laughs> καταλάβει ότι όποιος έχει Xbox και δεν έχει Xbox Game Pass είναι ανώμαλο. Το λέω πολύ. Ή απλά να πετάξει το Xbox. Ή για να πετάξει το Xbox. <laughs> ναι. Αυτό είναι πέσει μαζί με το Xbox. <acco> <τιναι> <laughs> από τα 30 τα, απ τα τα παιχνίδια, τα 27 θα βγουν στο Game Pass, ναι. είτε την πρώτη μέρα, είτε μετά από λίγο καιρό. Όχι, επί το πλείστον, σχεδόν όλα θα βγουν την πρώτη μέρα. Ναι. Δηλαδή, όλες οι ανακοινώσει κανονικά, ήταν θα βγει σε Xbox Series X και S, και φυσικά στο Game Pass. <LANpus> δηλαδή, όλα στο Game Pass. Και πάμε στο Game Pass. Έβαλε με θέστα και καινούριου 10 τίτλου ακόμα ήδη στου ήδη υπάρχοντε. Οπότε ήταν ακόμα ένα κομμάτι ότι η συνεργασία τους πάει φοβερά. Ποια η... συνεργασία? Η εξαγορά. Συγγνώμη, ναι. να εξαγορά. Όταν <laughs> εξαγοράζεις κάποιον συνεργάζεσαι μαζί <laughs> <με> του συνήθως. <laughs> okay. ε, οπότε δω. πάει σε αυτό το κομμάτι. Ε, έδειξε πάρα πολλούς νέους τίτλους. Θα τα πούμε τα περισσότερα στα <laughs> παιδιά <laughs> της <laughs> πίστας. Μισόν Πότε δεν με καλέσετε στα παιδιά της πίστας να μιλήσουμε <laughs> για 5G. Βεβαίω θα σε καλέσουμε και εσένα και τον Ευεργέτη και όλου. Για πε. Ποιος και... σου άρεσε περισσότερο. Από τα παιχνίδια ναι. που θα κυκλοφορήσουν. Κοίτα, το Starfield φάνηκε φανταστικό και είναι Xbox. Έλα, exclusive. μωρέ που φάνηκε. Τα, τι φάνηκε, ένα τρέλερ. Α, Έχω βαρεθεί τόσα το... χρόνια. Συγγνώμη. Να βλέπ... συγγνώμη. Ναι, ναι. Ε, καλά, Flight Simulator και το είχαμε ξαναδεί. Ωραίο, πολύ, Εγώ ωραίο, αυτό περιμένω. Πολύ ωραίο. Από όλα τα παιχνίδια κρατάω το Flight Simulator. Στο, για το Xbox, και λέει 4K στα 30 frames όμως. Mm -hmm. 60, μάλλον παραπάνω από 30, ε, άμα έχεις VRR τηλεόραση. Αλλά σίγουρα δεν θα πιάνει τα 60 που πιάνει στο PC, πρέπει να έχει όμως πολύ δυνατό PC εκεί, εκεί πέρα. 27 Ιουλίου αυτό. Ε, το Like a Dragon, το Yakuza, πήγε στο Game Pass, περσινό, mm -hmm. που ήταν και αυτό μια ωραία. Ε, φασούλα το Stoker πολύ ωραίο. αυτό μου αρέσει και εμένα. Με το Chernobyl. Αυτό πότε βγαίνει. Κανεί δεν ξέρει. Okay. Το, 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 Outer Worlds επίση το 2. Αυτό... αυτό... το Stoker υπο... 28 Απριλίου 2022 βγαίνει. Sorry. Ah. Το Outer Worlds κανεί δεν ξέρει. οπα oh, <laughs> Τσέρνομπιλ. Τσέρνομπιλ ο Δημήτρη. Ένας... Έριξε μικρόφωνα τα ριζικά Γεια σου, Δημήτρη. Τα λέμε. <laughs> ε, Όπω καταλάβατε, ο Δημήτρη βαρκέται πάρα πολύ τα ε, κέρδη. Βρίσκει, βρίσκει, βρίσκει αφορμέ για να φύγει από. Ε, <laughs> τι, <laughs> ε, τι άλλο. <coughs> ε, το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ. Forza ε, yeah. Horizon. Το Horizon. Το 5. Πολύ καλό. Ισχύει. Εντάξει. αυτό. Ε, ε, είναι... Το 12 minutes εμένα μου άρεσε επίση. Mm -hmm. ε, που φάνηκε επίσης ωραίο, Psychonauts, ok. Ε, Hello, Έλα, Hello Infinite και το άλλο, ok. Καλά, από εκείνο έδειξαν το multiplayer, όπου mm -hmm. εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Το Infinite, αυτό. Και πρόσεξε, εννοείται ότι θα ισχύει ό,τι ισχύει τώρα για το Fortnite και για όλα τα multiplayer. Θα είναι δωρεάν, δηλαδή παίρνει το Xbox mm -hmm. ε, και το αγοράζεις χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις ε, σε δρομή είτε Xbox Live, είτε πώ το λένε ε, κάτι άλλο. Game okay. Pass. Ε, τι άλλο είχε ωραίο. Α, καλά, το Party Animals φάνηκε φανταστικό. Αυτό το άλλο, δηλαδή. όχι. Όταν το έβλεπα ήταν ωραίο. Mm -hmm. ε, τι άλλο. Ε, α, το Hades έρχεται για τις κονσόλες. Ναι, 13 Αυγούστου. Το Doom Eternal παίρνει update δωρεάν για τι κονσόλε νέα γενιά και για το Xbox. Το Redfall, πώ σου φάνηκε. Το. Redfall. Το Redfall, ούτε που θυμάμαι. Πράγμα. Είναι αυτό το περίεργο. Που, μάλλον όχι, είναι αυτό που θαύγει και αυτό. Ναι, και της υπάρχει Arcane ένα, είναι, Ναι, αυτό. και ένα άλλο που είναι. ξέρεις, σαν platform. Ε, Μα έδειξε στην ουσία του χαρακτήρες περισσότερο που. Ναι. Παίζουν κάτι εκεί πέρα με κάτι δράκουλες, βαμπύρες. Ναι, και αυτό κάνουν το τρέιλερ, ναι, δεν έχει κανένα gameplay. Καλά, ναι. ναι. Το, το καλύτερο εμένα από όλα τα τρέιλερ, πραγματικά μου άρεσε το Outer Worlds. Ναι. Ναι. Ήταν φανταστικό τρέιλερ. Εδώ θα κάνουμε τον... Παίχτη να προχωράει μπροστά. Εδώ θα εμφανιστεί ένα χάο. Εδώ, θα εδώ βλέπουμε ένα τέρας. την πλάτη του κεντρικού ήρωα ναι. γιατί ο σχεδιασμό του δεν έχει ολοκληρωθεί. Α, Και τώρα εδώ κάνουμε... βλέπουμε την ανακοίνωση. <σχελίως> Αν υπήρχε. <σχελίως> το μόνο που έχουμε ολοκληρώσει είναι ο τίτλο του παιχνιδιού. Εν τω μεταξύ δεν, δεν θυμάμαι καθόλου το πρώτο. Τι είναι, Είναι καλό <σχελίως> το πρώτο παιχνίδι, α πούμε. Τι Τα... να σου πω, δεν, δεν έχω ιδέα. Δεν είχα ποτέ Xbox. Δεν, δεν ξέρω τίποτα. Πάντως έχει μια είδηση που νομίζω. Ε, που... RPG είναι πρώτου προσώπου ναι. στη φάση. Στο. Πες το. Ε, τι να σου πω. Τη Obsidian. Έχει αυτό. μια είδηση πάντω που νομίζω είναι, θα τον ενδιαφέρει τον να δει. Είναι η μοναδική είδηση που θα, mm. θα κρατήσει από το, πες το ότι θα βγάλει τέλος του χρόνου ναι. ε, Xbox ψυγείο. mini ψυγείο. Ναι, και αυτό. Το είδες, Συνήθιερ. Όχι, τι εννοείς. <laughs> θα βγάλει ψυγείο. Δηλαδή, Είναι το... πραγματικά τώρα με έχει πιάσει περίεργο. Η είχε... Έχει... το έχει κάνει unbox επίσης το ψυγείο. Ναι. <laughs> όταν είχε ανακοινωθεί το Xbox... Ε, και είδε ανα... το πώ είναι η εμφάνισή του, όλη το, όλη. Υπήρχε ένα πολύ δημοφιλ... δημοφιλές μιμίδιο, Μέμε, Μι, πόσο το είναι, το οποίο το έλεγε ότι είναι σαν ψυγείο. Και mm. το δείχνει και, ας πούμε, σε ένα σπίτι, σε, ένα, σε μεγάλο τεράστιο μέγεθος πώ θα ήταν σαν ψυγείο, και τέτοιε, μπορώ να πω, άψογα. Το κανένα. πήρε η Microsoft μετά, το έφτιαξε κανονικό ψυγείο και τόσοι τέσσερι YouTubers, και έγινε ψηλός ψηλό χαμό. Αλλά μετά, δηλαδή, μετά έβγαλε ένα tweet και λέει ότι άμα αυτό γίνει πόσε χιλιάδε φορέ σε retweet, ε, θα το κάνουμε προϊόν. Και φυσικά έγινε, ο... έγινε τόσε χιλιάδε φορέ σε retweet και το παρουσιάζει σε μήνυμα μορφή και θα το κυκλοφορήσει το πότε το, τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά χωρί να λέει τώρα από τιμή και πόσο θα κάνει. Από ό,τι είδα, θα χωράει 4-5 μπύρε. Μια χαρά φίλε για του γκέιμερ, άμα το σκεφτεί, θα έχει εκεί πέρα Εννοείται. Εντάξει, Εντάξει, είναι για να μπει ποβε... δίπλα από το ψυγιάκι τη Red Bull φάση που, <laughs> που έχουν οι να έχει ένα Red Bull, ένα Xbox. Xbox. Φίλε. Πολύ, κα... πολύ ωραία εκείνης η μάρκετινγκ όπω Ναι, 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 Παραδόξω. Παραδόξως. Ε, Γενικότερα το πάνε πάρα πολύ καλά στο μάρκετινγκ με το Xbox. Ε, 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 ναι, σε σχέση με το προηγούμενο το πάνε πολύ καλύτερα, ισχύει. Ναι. Mm. Και γενικότερα, ε, ξαναλέμε, η Microsoft δεν δίνει καμία έμφαση, φαντάζομαι, εντάξει, δεν δίνει την απόλυτη έμφαση στην πώληση των κονσολών, πώς εκατομμύρια πούλησε. Το έχουμε πώλησε. ξανασυζητήσει. Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Mm. Πάει κανονικά να γίνει το Netflix του gaming μέσω του Game Pass, το οποίο είπαμε ξανά, αν έχετε Xbox και δεν έχετε Game Pass, δεν καταλαβαίνω γιατί το πήρατε το Xbox, μετά... Ακόμα και κάποιο που ενδιαφέρεται να πάρει μία κονσόρρο, υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο το, αυτό που κάνει 500 ευρώ. Υπάρχει και το πιο φθηνό. Μικρό, μικρό, το ΣΥΡΙΖΑ. Το Siri S. Ναι, με φούλε τη διανάλυση αυτό. Το ΣΥΡΙΖΑ SS. E. S S. <laughs> ε, Πώ θα είναι ε, αυτό, πάλι. Ε, ε, το που Είναι σαν ναι. μάτι κουζίνα. Πε να μην τρέψει, Μάτι κουζίνα, όχι. Μάτι κουζίνα είναι τα, οι κάμερε του iPhone. Ε, ε αυτή και είναι σαν μάτι είναι. είναι. το άσπρο και το μαύρο σαν εμπιστήρα ναι. από πάνω. Σαν μάτι κουζίνα παλιά. Κεραμικό. Ναι. Δηλαδή. Ε, αυτό α πούμε πάλι με τη δεδομένη ότι θα μπορέσει να παίζει Fortnite δωρεάν, ας πούμε, online. Ε, πάλι να πούμε ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση ε, στα, game, στα games για PC δηλαδή πάρα πολλά, πολλά από αυτά που ανακοινώθηκαν στην e θα κυκλοφορήσουν και για PC, δηλαδή δεν είναι Xbox exclusive που λέγαμε και όλα αυτά, είναι console exclusive και κυκλοφορούν κανονικά και για τα Windows. Οπότε σου λέει ότι δεν είμαστε μόνο για τις κονσόλες, είμαστε και για τα PC, είμαστε και για το cloud. Μια φοβερή πολιτική που πιστεύω μόνο και ο θα βγει μέσα από αυτό. Βέβαια έχει και τη δυνατότητα να το κάνει, ε. Αλλά Εί... σίγουρα και έχει κάνει και ωραίε κινήσει εξαγοράζοντα τούντιο. Mm -hmm. Προφανέστατα. Οπότε Εγώ... έχει και το περιεχόμενο πριν. Από εκεί που δεν είχε το περιεχόμενο, ναι. τώρα σιγά σιγά αρχίζει και τα αποκτά. Οπότε είναι μια χαρά. Ε, διαβάζω και τα σχόλια και στην ισομνία ότι, OK, παιδιά, έδειξε 30 παιχνίδια, αλλά πόσα από αυτά είναι τα super booper, α πούμε, και ότι είναι ποσότητα και όχι ποιότητα του Game Pass. Παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Βρίσκει τα πάντα όλα στο Game Pass, ειδικά από την στιγμή που έχει μπει και το EA Play. Εντάξει. Εγώ, α πούμε που δεν είμαι τελώ έχω πόρθει τώρα και παίζω στην FIFA που είχα βαρεθεί να αγοράζω συνέχεια κάθε έκδοση για να παίζω τρεις φορές και τέλος. Εντάξει. Εντάξει. Ωραίο θα είναι. Θα το mm -hmm. δούμε. Περιμένουμε τώρα την Nintendo. Ναι. Να δούμε αν θα βγάλει Nintendo 4K, το Switch, το Pro το ωραίο, το καλό. Έχει νόημα το 4K όταν συνδέεται μόνο στην τηλεόραση. Ναι. Ναι. Ε, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι το συνδέει στην τηλεόραση και τη τηλεόραση σε βρίζει. Σε μουτζώνει, σαν να βλέπει, ξέρω εγώ, τι να σου πω, Κανάλι 9. Mm. Όχι, Κανάλι 9. Σαν να <laughs> βλέπει <laughs> έξτρα, <laughs> <σαν να βλέπεις laughs> έξτρα. Σαν να βλέπει έξτρα. Σε όλη την τηλεόραση. Uh -huh. Με SD. Ναι, εντάξει, οκ, okay. δεν γίνεται άλλο. Και πάλι. Ναι, ναι, με με το full. Έβγαζε απλώ full HD και τελείωνα. Δεν ξέρω. Έχει τώρα. βγάλει full HD. Η προηγούμενη έκδοση. Το split, το απλό. Το οποίο σε μουτζώνει τηλεόραση. Συνεχίζει. Πάρτα από πάνω μου, πάρτα από πάνω μου. Ναι, φίλε μου, αλλά αυτό καθόλου φαίνεται δεν επηρέασε τι πωλήσει. Οποία... Προφανέστατα, αφού έχει κοινό η Nintendo. Η Nintendo έχει κοινό και είναι ό,τι καλύτερο για παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά έχει το κοινό που τσακίζει. αξίζει. που είναι, σε ποιου άλλου είναι πολύ δημοφιλέ το Nintendo, το Switch. Στου ναι γιατί είναι φορητό ε, και το κουβαλάνε το μαζί τους. Ε, εκεί πέρα η απάντηση της Microsoft είναι το Cloud Gaming. Ναι. Αλλά πάλι σου λέω δεν είναι τόσο εύκολο όπως είναι το ε, Ερώτηση στις. στο αεροπλάνο μπορείς να παίξεις Cloud ε, Gaming. Ως. Ε, Με το Starlink τώρα του... Τη... <laughs> δηλαδή, <laughs> <εξαρτάτε, εξαρτάτε διαχειά, laughs> σε ρε τώρα δηλαδή. Εξαρτάται αρκετά σε τι πτήση θα εντάξει, πας. Ε, 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 ναι εντάξει okay, και πάλι το WiFi σε οποιαδήποτε πτήση δεν τις προκοπείς και η πτήση που είναι μισή ώρα τώρα και τέτοια, οκ. Okay. Αλλά επειδή λες με τη Starlink, έλεος πλέον με τη Starlink, δηλαδή και το άλλο της Amazon και το διαστημικό ίντερνετ θα σώσει την Ελλάδα, δηλαδή έλεος. Ε, καλά, εντάξει, περίμενε. Δεν ξέρω, okay. νομίζω ότι το έχουμε υπερβάλει. Έχουμε διαβάσει πολύ μόφα πάνω σε αυτό και ότι... Εντάξει, ενδιαφέρον το... είναι, αλλά να το δούμε πρώτα, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά να το δούμε όμως πρώτα. Να, δηλαδή, θα και στην Αμερική δεν θα σώσει τη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι να σώσει τη Νέα Υόρκη, είναι να σώσει περιοχέ που δεν έχουν γρήγορη πρόσβαση στο Ιντερνετ. εκεί. Και το ότι θα μπορεί κάποιο στο αεροπλάνο να μπει. Είναι πώ το λένε, θυμάσαι πόσο καιρό το συζητάμε. Κάποια project που ήταν, νομίζω, η Nokia με την Ericsson, ένα κονσόρτιο που είχαν ανακοινώσει. Για το διαστημικό στα αεροπλάνα. Στα αεροπλάνα. Πότε δεν, είναι. αυτό ε, προχώρησε ποτέ. Εγώ θυμάμαι... Όχι, αλλά στα αεροπλάνα πλέον έχει WiFi σχεδόν σίγουρα. Σκατούλε, θα σου πω. Όχι, δύο στιγμί... φορέ. Ναι, πού. Δύο φορέ προσπάθησα, άσε το τι έδινα από λεφτά και τι, δεν μπορούσα να κάνω δουλειά, καμία δουλειά. Ε, αλλά προ πάν... στα αεροπλάνα τώρα μιλάμε πάντα έτσι. Ναι, για το αεροπλάνο. Είναι ναι, χάλια! Ναι, να ναι. σου πω όμω κάτι πάντως πάνω σε αυτό, ειλικρινά τώρα. Ε, καλύτερα. Και θα σου, σου εξηγήσω τι εννοώ. Ναι, οκ okay. Πού και πού χρειάζεται ένα διάλειμμα, ρε φίλε. Ναι. Νάτος, νάτος, μπαίνει η αυτοβελτίωση. <laughs> ε, πού και πού πρέπει να σταματάς τα πάντα και να ζεις τη στιγμή. Ναι, ναι. σταμάτα τα όλα. Η πες, καλύτεροι... πες Μας, πες μας παππού. Έχουν γίνει όλα εδώ πέρα με το <laughs> ίδιο. Ε, σκιαδά, επειδή το λέτε, εσείς δεν είπατε την άλλη εβδο... ότι το, το τριήμερο το αγύπνο θα το κάνει τετραήμερο. Ναι. Και θα, έχουμε και θα καθυστερήσουμε και μια μέρα την εκπομπή για αυτό το νο... λόγο. Δεν νομίζω ότι είναι δικιά του επιλογή. Όχι, δεν είπα ότι θα το καθυστερήσουμε μια μέρα. Απλά λέω ότι αν δεν υπάρχει εκεί που θα πάω, θα πάω καλό Ιντερνετ, τι θα κάνουμε. Έχει δίκιο. Ε, τι ας... θα κάνετε. μπορούμε να έρθουμε εκεί και εμεί. Σα προσκαλώ. Ελάτε θα και πώ θα ανέβει κεράσεις. μετά, ρε. θα είναι χειρότερα από το να το ανεβάζω εγώ. Όχι, να πάμε να κάνουμε την εκπομπή και να γυρίσουμε να το ανεβάσουμε. Ναι, Αυτό θα κάνουμε. Πού θα είσαι, Κώστα, στο Κστάντα τη Ελβετία, στο προσωπικό μου Έτσι. Έτσι. Θα το ανεβάσουμε από το τέτοιο. Από το WiFi του αεροπλάνου <laughs> θα μα γυρίζουμε. Έτσι. Ακριβώ. Mm. By the way, δεν ξέρω αν διαβάσατε ότι ε, μπήκε στην δημοπρασία μία από τι θέσει του. Πώ λέγεται. Του SpaceX. Όχι του SpaceX. Του, που, ναι, SpaceX, του, του Bezos. Βράζει. Α, του Έχω μπερδευτεί yeah. φίλε, πόσοι είναι που θα στείλουν. Ναι? Είμαστε πολλοί, τέλος yeah. όταν... Αλλά και η θέση αυτή η ελεύθερη που θα πάει να κάνει την 11 λεπτά πτήση ε, δημοκρατήθηκε 28 εκατομμύρια και δεν έχει βγει ακόμα ποιος, ποιος έχει επιλέξει. Μην ξεχνάω ότι υπάρχουν άνθρωποι για του οποίου 28 εκατομμύρια δεν του πειράζει και πολύ. Άλλο Εσύ. που, εγώ θα ήθελα το 1,28 από αυτά. Υπάρχουν. Ισχύει αυτό. Okay. Ε, και εκτό από αυτό, σκέψτε τα 28 εκατομμύρια θα αξίζουν μόνο στη γη. Όταν φύγουν, θα είναι τίποτα. Πού θα πάνε. Θα πάνε στρατόσφαιρα, νομίζω. Και... Α, μόνο αυτό και πίσω. Ναι, έχουν. Αν νόμιζα να την... του στείλει καμιά βόλτα για πάντα. Όχι, όχι. Για πάντα. <laughs> 28 εκατομμύρια για πάντα. Είναι, είναι <laughs> πέσα ο Μέζος και ο αδελφό του, δεν νομίζω. Θα να ναι. okay. είναι, είναι, δηλαδή ο Τζεφ και ο Γιάννη. Ο Γιάννη δεν νομίζω. Α. Οκ. Ε, okay φήμες έχεις σημειώσει έχεις μπόλικες φήμες smartphones. έχω μπόλικες έχω διάφορα μικρά ακούω από εδώ από εκεί και εσύ ακούς ναι yeah, ακούμε πολλά ότι ξέρω εγώ κάποιος από τους καινούριους σχετικά παίχ... ένας από τους καινούριους σχετικά παίχτες πήρε και δεύτερο διανομέα ναι. ο άλλος δεν έχει διανομέα τον χάνει γιατί δουλεύει περισσότερο το e -commerce. έχει διάφορα τέτοια mm -hmm. Δεν θα πει κάτι σε πιο συγκεκριμένο. Τελείωσαν οι φήμε. <laughs> αυτό ήταν λοιπόν. <laughs> Πάμε στο επόμενο θέμα μα. Όχι, αυτό, αυτό, που, αυτό που έχω ακούσει <laughs> είναι ότι. Ε... Όχι, δεν θα πω. Πολύ... Α, α, αυτό είναι κλειδί. Κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα, ναι. Καλά, μην κι εσεί που μα ακούτε και μα βλέπετε τρελαθείτε από την αγωνία. Μπορείτε ναι, να κοιμηθείτε το βράδυ. Πάντω, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω θα έχει πολύ περισσότερο ανταγωνισμό σε smartphones. Ναι, καλά, και το, έχουμε και πει, το έχουμε πει ποιοι έχονται. Όπου, vivo, Honor. Για την Opo. Honor αυτά που ακούμε είναι very, very interesting. Και, και κάποιοι που γνωρίζουμε και έχουμε δει και στην εκπομπή ε, νομίζω ότι δεν θα έχουν τόσο έντονη παρουσία ε, το επόμενο διάστημα. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον επίσημα. Όπως. Όπως. <laughs> Αυτό. Όχι, όπως θα έχει και την όπως θα τη βγάλουμε σε κάποιες επόμενε εκπομπέ να μας mm -hmm. μιλήσει για τα σχέδιά τους. Στα ελληνικά. <laughs> Στα ελληνικά, ναι. Στα ελληνικά, αφού έχουν άνθρωπο στην Ελλάδα. Ολόκληρη ομάδα έχουν ήδη, εντάξει. Όλοι ομάδες, δηλαδή η κυρία Αλμή που έχει καινούρια μοντέλα, Mm -hmm. Καινούριο μοντέλο δεν έχει από σήμερα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το. Α, ah, ναι, σωστά. Ναι. Ε, Ανακοινώθηκε και επίσημα το Realme GT, το οποίο βγαίνει σε πολύ καλή τιμή. 499 ευρώ για την περίοδο του pre-order. Και, 5, και ναι... την πρώτη εβδομάδα. Και την πρώτη εβδομάδα, ναι. Είναι μέχρι 3 Ιουλίου. Ωραία, και μετά πάει 599. 599, και 6, η έκδοση το 8 GB μήμη 128 GB αποθηκευτικό χώρο, γιατί υπάρχει και έκδοση 12256 που είναι στα 6.99. Ναι. Ε, και έχει το Snapdragon 888, το κορυφαίο chipset της Android αυτή τη στιγμή και νομίζω με αυτή τη τιμή είναι και το πιο φθηνό smartphone. Στα 4.99, Snapdragon 888, ναι. Και από τα 5.99 δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω. Και τα 5.99 πρέπει να θα είναι. Θα ρωτήσω και εγώ. Δεν... Ε, αυτό. Αλλά τι... δεν ξέρει τι μπορεί να βγάλει κάποιο μέσα. Μισο... Αλλά αυτή τη στιγμή ναι, πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά γενικώ και η συσκευή η οποία έχει διαφορετικά χρωματάκια πήγα να το κάνουν λίγο διαφορετικό, ρε φίλε. Ναι. είναι κίτρινο. Είναι κίτρινο, GT κανονικό. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν GT, GT, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε το Elden Ring επίση που δεν είπαμε. Από Ο αυτό παιδί... Παρουσιάστηκε Ελέον... αυτό. Ε, δείχτηκε. 22 Ιανουαρίου έρχεται, νομίζω. αυτό, α πούμε, το Hellblade 2 ήθελα να δω. Δεν έδειξε τίποτα. Συγγνώμη, Τίμω, είπε 22 Ιανουαρίου του 2022. Ναι, ναι το δύο, Skyrim δύο. 11 δύο. Νοεμβρίου του 2022. Ε, έτσι γίνεται Δημήτρη να ξέρει να μάθει. Δημήτρη ανακοινώσει 21 Ιανουάριου. Σωρί όχι 22 Ιανουάριο. Mm. Ε, και... το, το 22 θα ήταν καλύτερο. 22 του 22, άποψή μου τώρα. Ναι, όχι, δεν το κάνανε 21 το θέλανε. Γιατί ξέρει, βγαίνει λάθο το 22-22. Δεν του αρέσει μάλλον. Ναι, αλλά μήπω θα ήταν πιο σωστό ξέρεις, να βγάλει μια συσκευή, ένα μάλλον τίτλο, συγγνώμη, πριν τα Χριστούγεννα. Λέω. Άμα ναι. είναι έτοιμο, άμα δεν είναι έτοιμο. Και κύριε, το, για και να σε κράξουνε, α και, και κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά οι gamers είναι ότι όλε αυτέ οι υπερομηνίε, ειδικά στα πολύ καλά παιχνιδιά, τα AAA, τι παίρνετε λίγο με σάλτσα. Γιατί έχουμε φάει. 20 τις... κανένα εξάμνω. Έχουμε φάει τη μία αναβολή μετά την άλλη. Καλά, ε, το το, το Cyberpunk είναι το πιο. Καλό, σαν να του. Ναι, ακριβώς. Το Cyberpunk δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, δεν έχει βγει Κοίτα, ακόμα. Κοίτα, θεωρητικά... Εγώ το ξέρω το Cyberpunk 2077, <laughs> νομίζω ότι αυτό λέει κάτι. <laughs> θεωρητικά έχει βγει, πρακτικά όχι. Πρακτικά όχι. <laughs> αυτό που ναι. ο Πέτρος, ότι ποιο είναι το παιχνίδι που περιμένεις για το 2022. <laughs> το, Cyberpunk. το Cyberpunk. Και εγώ αυτό <laughs> λέω, το Cyberbank. Όλοι, όλοι υπάρχει... αυτό λένε. Το έχω πάρει, το έχω και το βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση να το ακουμπήσω. Αν δεν βγει, ε, το Patch που θα προσθέτει το Ray Tracing στο Series X και στο PlayStation. Οπότε ναι. εντάξει, δεν υπάρχει κανένα λόγο να ασχοληθεί τώρα. Μόνο ε... πορωμένη σαν τον Πέτρο. Εντάξει, αφού. ναι. Πάντω το Elden Drink είναι πολύ υποσχόμενο. Mm -hmm. Γενικά και από πλευρά uh, story αφού έχει μπει μέσα ο Μάρτιν. Νέβη... Εγώ και το άλλο ήθελα <συλίως> να δω. Super cool. Indiana Jones. Τίποτα δεν έδειξε. Του το Ιντιάν ναι. Τζόνς το έφτιαχνε υπευθέστα γι' αυτό, σωστά. Ναι, αλλά δεν το έχει ακόμα. Έχετε πάρει χαμπάρι, Πάιντα Βουί, ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα, γυρίσματα που... του 5. Του 5, ε! Ναι. Έχουμε ναι. καταλάβει ποιος θα είναι οι πρωταγωνιστές. Ναι, έχουμε καταλαβεί. Ναι. ναι, ποιος άλλος. Ο κακός ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Ο Μίκελσεν. Ο! Ο Μίκελσεν. Ο Μίκελσεν. Ε, Μίκελσεν. Α, εντάξει, καλός. Ε, κακό. Όχι κακό. Ναι, καλό το οποίο παιδί μου. έχει παίξει τέτοια <laughs> ωραία περίπτωση είναι. Πολύ καλή. Γιατί θα έχει πάλι κανένα γιο, τίποτα θα έχουμε. Γιο δεν νομίζω. <laughs> Όχι, αυτό το βλαμμένο εκεί πέρα θα κάτσει <laughs> στο τέλο. Θα κάνει γιο. <laughs> γιο. Αυτό το βλαμμένο δεν είναι. <laughs> Όχι, μπορεί να κάνει ριμπούτρε, παιδί μου, για το γιο. Δεν ξέρω. Να βρει κανένα άλλο γιο. Νομίζω, νομίζω ο, ο, ο γιο, η κόρη, ο Μπατζανάκη θα παίξουν στο Disney Plus μελλοντικά με δικέ του τηλεοπτικέ σειρέ. Uh, πάντως uh, δεν έχει διαρρεύσει τίποτα για το σενάριο από τις φωτογραφίες γιατί παιδιά τώρα μιλάτε για ένα πορωμένο Indiana Jones fan που έχω δει και τα τρία ε, και έχω να πω ότι. Και τα τέσσερα. Σκάσε Δημητρία, έχω δει και τα τρία. Λοιπόν, έχω να πω ότι. <laughs> ε, το τέταρτο ε, δεν το είδε. Δεν υπήρχε τετάρτο, ποτέ δεν βγήκε το τετάρτο. Το α ήτανε, το silver skull δεν είναι, ποιο είναι αυτό. Το, έτσι, <cruise> Crystal Skull. Crystal Crystal. skull. <cruise> δεν υπάρχει. Δεν δε φτάνει τα άλλα τρία, αλλά. Δεν φτάνει. Είναι στη σειρά, ρε φιλε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχω και λέω. Είναι σαν να λε ότι το Star Wars είναι δύο τριλογίε. Όχι, Μια με το Star Wars τραγιακά. πραγματικά δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Αλλά με το Indiana Jones σου λέω, μου κατέστρεψε πολλέ αναμνήσει το 4. Ε, είναι γύρω σου, Χάρη. Και σαν. λέω και το άλλο, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μου λένε όλοι ποιο μου πια, ποιο sequel ταινία είναι καλύτερο από την αρχική. Και όλοι λένε το κλασικό παράδειγμα του νονού. Εντάξει. Okay. Εντάξει, οκ. Εγώ σου λέω ποια άλλη ταινία το τρίτο μέρο είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα δύο. Μόνο τον Diana Jones. Ποιο είναι το τρίτο μέρο. Το Last Crusade. Α, με το Σον Κόνερ είναι αυτό. Είναι αυτό με την καρδιά που τον... και την όχι, όχι, είναι. Όχι, όχι, αυτό είναι το δύο. αυτό το δύο. Παμάρε τι μου, πώ μεγάλωσε. Έλεω. ξέρω. Ο Τζούνιορ και εντάξει, η... περίμενα πάντα χαμένη Ατλαντίδα. Προσωπική. Φίλε, το είδη το. Το, το, παιχνίδι πάντως είχε πολύ ωραίο story. Το παιχνίδι Diara ήταν α, απίστευτο. Ε, πάντως, α, γιατί... και εγώ άλλο παιχνίδι που δεκαετία 90. Θα ήθελα να δω πολύ σε ταινία και παραλίγο να γίνει oh, ταινία. Πάλι θα μας πει τον Dick πάλι, και πάλι, πάλι, θα το χαρακτηρίσουμε. Σταμάτα, είσαι τόσο προβλέσιμος. <laughs> 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 το έχουμε το τέτρις. Πριν... Το τέτρις, <laughs> <Να βρεμάζε laughs> το τέτρις <laughs> ταινία. ταινία. Για τον Ιντιάν Τζος, λοιπόν, οι Μήτροι έχουν βγει κάτι φωτογραφίες που δείχνουν ένα τρένο με, με τη σβάστηκα πάνω Δηλαδή, πάλι μπορεί να έχουμε να ζει κάστρα που πάλι τα καταστρέφει ο Ίντι, τα αλλα αλλά τίποτα άλλο. Λε, Τώρα, είναι, άμα βάλουν sci-fi να... στοιχείο και σε αυτή την ταινία, θα πάω προσωπικά να κάψω uh, όλη την παραγωγή. Τι Λούκας. Κοίταξε, για να σου πω κατι Sci-fi στοιχεία είχαν και τα δύο πρώτα, το ξε... όλα μάλλον είχαν λίγο. Το μεταφυσικό. Το μεταφυσικό ναι, sci-fi το τέσσερα. Το τρία, το τέσσερα. Το τέσσερα, ναι, αλλά από τη στιγμή που δέχεσαι το μεταφυσικό στα τρία προηγούμενα, είναι λογική εξέλιξη το «ήταν εξωγήινη». Δεν Εντάξει, είναι τόσο ωραία. τραγικό. Α το δεχτώ. Απλά όλο το, πάνει, όλο το αποτέλεσμα ήταν με τόσο. Ναι, το πρόβλημα ήταν ότι ο, ο Λεμπεφ δεν μπορούσε να υποστηρίξει την όλη ιστορία. Δηλαδή, Γενικά δεν σύνο... μπορεί να υποστηρίξει αυτό ο άνθρωπο. Ναι, βέβαια. αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ωραία, λοιπόν. Ένα ε, κίνημα ο Χάριστον Φόρντ μεγάλο ηλικία. Δηλαδή, ναι, αν, ναι, μου λες ναι, τώρα, ναι. αν μου λε τώρα ότι θα πάνε πίσω στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με ναζί, με σβάστη και εσύ πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εναι, φίλε, πώ θα κάνει το Χάρισον Φόρντ να είναι, είναι νέο. Γιατί θα, είναι. 80... Χρόνου, είναι 85 χρονών. Είναι 80 χρόνων. 78 νομίζω. Κάτι τέτοιο. Ε, δεν μπορεί να πει ότι ήταν και απαιτητικέ σε θέμα γυμναστική οι προηγούμενε. Εγώ θυμάμαι mm. τη σκηνή με το Τάγκ, με, με τη γέφυρα. Ναι, φίλε, δε... θα τον, τον πίστευε. Ένα λόγο το τέσσερα που δεν σου άρεσε ήταν και αυτό. επειδή εγώ θέλω να το χέσω αφού να κάθεται με το μαστίγιο και το. Πώ είναι το, το καπέλο. <laughs> Εσύ θέλει τη σκηνή στο, στο κυνηγί τη γραμμένη Κιβωτού που είναι στο Κάιρο. Που είναι όπω το λε και αρχίζει ο τύπο εκεί πέρα που είναι στην πλατεία και με τη μαχαίρα ε, ναι, ναι, και ναι. κάνει τα κόλπα. Ναι, και ο άλλο βγαίνει το πιστόλι. Πουφ, αυτό. Αυτά, και δηλαδή, στο δεύτερο αυ... κάνει την παροδία που δεν έχει το έχει χάσει το πιστόλι. Ναι, αυτό το χιούμορ είναι που ξεχώρισε τα. Συμφωνώ. Εντάξει. Αλλά είναι όλο ο συνδυασμό, ρε φίλε. Εκείνη η μαγιά του Σπίλμπεργκ είναι ο συνδυασμό περιπέτεια αγωνία και χιούμορ. Ναι. Black ε... humor, or Black humor. Ναι, αλλά ήταν και θέμα καλού σεναρίου. Τώρα το το 4 είναι ρε παιδιά μούφα σε όλα τα επίπεδα. Τι να πει τώρα. Ε, τάξει. και το 2 θα σου πούνε κάποιοι ότι είναι μούφα το σενάριο. Ναι, το δέχομαι. Μούφα όχι, δεν το λε μούφα το 2. Το λε Εντάξει, αλλά κάλω. δεν είναι. είναι, δεν, ναι. είναι ναι. Okay. δεν είναι ούτε το 1 ούτε το 3 σε επίπεδο σενάριο. Εν τω μεταξύ έχουν βγει 4K τους. οι 4K εκδόσει του. Αν μου γι' όποιον ενδιαφέρεται. Είσαι τόσο άρρωστο που το έχει δει. Τι κάτσε να το δει σε 4K. Καλά, η... γιατί το Last Set πρέπει να το έχω δει 15 φορέ ειδικά. Και το είχα δει εξής... Όταν ήταν να βγει το 4, ε, είχα κλείσει, ξέρεις, κανονικά το βράδυ το... για να το σινεμά, ξεκινάω το πρωί να βλέπω, να πάω χαρούμενος, μετά πρόλαβα μισή ώρα πριν να αρχίσει το σινεμά να δω και το τρία, το τέλος, πάω, βλέπω το τέσσερα, βγαίνω το σινεμά και νομίζω εκείνη την ώρα με τα κλάματα. Δεν πήγαμε τ... μαζί. Ή... όχι, δεν είχαμε πάει μαζί, ή μετά στο σπίτι. Δεν θυμάμαι, δεν Πάντω έκλαψα. Στο πέντε να πάμε μαζί, μήπω συνέβη. Στο πέντε να πάμε μαζί, γιατί άμα σα λέω να περάσω πάλι ότι πέσαμε το τέσσερα. Ε, θα, θα πέ... δούμε όμως τα τέσσερα πρώτα πριν, πριν πάμε εννοείται, να δούμε. Και τα τέσσερα όμω. Και, 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 ειδικά τον Τίμο πρέπει να πάρουμε, γιατί αυτό το παιδί νομίζω δεν ξέρει την ιστορία. Λοιπόν, να Το έχω δει πολλέ φορέ ο Τι περιμένουμε τώρα από ταινίε. Black Widow που θα έρθει τελικά θα βγει θα βγει σινεμά, ναι. Ε, ε, tomorrow, tomorrow War. Tomorrow World. Tomorrow War. Α, ποιο είναι αυτό? Ε, αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Amazon, βγαίνει 2 Ιουλίου. Με... Έλα, Α, κόμψα. ναι, ναι, για σινεμά, με, με, το Greece, τέτοιο. Ο, oh, ιδέες, ναι, δεν ξέρω αν θα βγει σινεμά. Ναι. Okay γενικότερα πάντως έχουμε μπει σε μια κανονικότητα. Δηλαδή, ειδικά δηλαδή, από το Αθηνόπορο και μετά θα έχει αρκετέ ταινίε στο κινηματογραφό. Ναι, ναι, στις... ναι, ερχονται mm -hmm. Τι πράγμα. Βγήκε ε, για Wakanda Forever τρέιλερ. Mm, όχι. όχι. Βγήκε Loki Βγήκε Loki, πρώτο επεισόδιο. Βγήκε Loki, πρώτο επεισόδιο. Είναι... ναι, όχι. Έχω πάρει, πώς το λένε, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα δω και τα έξι μαζί. Δεν μπορώ να, παίρνω, να ξαναπέρνω αυτό το πράγμα με το Captain Τσα άρεσε. Τσα το άρεσε. Το τελικά το Unicast. Όχι. Ε, Μου άρεσε. Όχι. Περισσότερο και... από το WandaVision μάλιστα. Καλά, όχι, ούτε καν. Αλλά εγώ σα το είπα από την αρχή ότι είναι μουφα η όλη φάση. Εντάξει, μουφα δεν το λε. Αλλά... Είναι ωραίο σαν παραγωγή, αυτό. αλλά σαν, σαν story δεν είναι ωραίο. Είναι, είναι πολύ κουραστικό. Πραγματικά. Εγώ διαφωνώ μαζί σα. Θέλω στα σχόλια να μα πείτε ποιο ήταν καλύτερο τέτοιο. Ε, Winter Wanda Soldier Vision. ή WandaVision. Εντάξει, ένα. τώρα μιλάμε για ένα μέτριο και ένα λίγο πιο πάνω από το μέτριο. Οπότε ναι. Εντάξει. Να θα δούμε, θα πούμε στα σχόλια. Παραγωγικά και τα δύο είναι φανταστικά. Αλλά το WandaVision ήταν κουραστικό, το άλλο ήταν εκνευριστικό. Να δούμε τα σχόλια, <laughs> λοιπόν. Ωραία, αυτά. Ευχαριστούμε. Έχινε. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε share, like, comment αυτό το επεισόδιο όπου και να τα ακούτε. Κάντε review αυτό το επεισόδιο όπου και να τα ακούτε επίσης. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Hadi gel. Tamam.